Έχω δύο ερωτήσεις. Ναι. Η πρώτη ερώτηση είναι η εξής. Άρα, δηλαδή, έχουμε ένα ασθενή ο οποίος έχει μία δευτέρου βαθμού κυσοκύλη, okay, ένα χρόνο αποτυχία επίτευξης εγκυμοσύνης και επηρεασμένο σπερμοδιάγραμμα. Αυτά τα τρία μας αρκούν να χειρουργήσουμε τον άρρωστο ή θα ζητήσουμε και κάποια άλλα πράγματα πριν το χειρουργήσουμε? Ένα χρόνο αδυναμία επίτευξης εγκυμοσύνης, επηρεασμένο σπερμοδιάγραμμα και κλινικά... Να ρωτήσω λίγο, ένα σπερμοδιάγραμμα, Ένα... Εγώ να σας πω δύο, τρία. Είναι ένα κλασικό σενάριο ότι μπορούμε να προχωρήσουμε... Ποια είναι η ηλικία της γυναίκας? Κατά σας. Πώς? Ό,τι θέλετε. Α, λοιπόν, έχει διαφορά, διότι εάν είναι 42 χρονών η γυναίκα, όχι, πάμε για εξωσωματική. Εγώ θα διαφωνούσα. Θα έλεγα, αν ερχόταν στην εξωσωματική, σίγουρα θα μου έδινε καλύτερη ποιότητα σπερματοζωάρια, αν ήταν ο άνδρας εγχειρισμένος. Βασισμένο σε μία μελέτη. Βασισμένο σε δύο μελέτες. Λάβετε όμως υπόψη σας. Και γνωρίζοντας ότι το DNA επηρεάζεται, όπως φαίνεται πάρα πολλές μελέτες, ότι το DNA επηρεάζεται. Να γίνω λίγο πιο σαφής σε ό,τι ρωτάω. Προβοκατόρικα. Αντιλήφθηκα από ό,τι άκουσα ότι χειρουργούμε την κυσοκύλη για να βοηθήσουμε την υποβοηθούμενη. Okay. Για να πάρουμε καλά σπερματοζωάρια. Όχι. Λάθος είναι. Χειρουργούμε την κυσοκύλη σε αυτούς που έχουν, δεν έχουν μηδέν έτσι, καταστάσεις, για να κάνουν παιδιά. Για να κάνουν παιδιά φυσιολογικά. Ξεκάθαρα, φυσιολογικά. Αυτό ήταν μόνο ένα paper το οποίο λέει ότι όσοι πήγανε για τέτοια, αυτοί που είχαν κάνει και τα λοιπά, δεν είναι ο σκοπός να κάνουμε την κυσοκύλη για να έχουν περισσότερες πιθανότητες να το ξεκαθαρίσουμε. Και όλες οι άλλες που έδειξε ο κύριος Δημητριάδης, καμία δεν ήταν αποξηματική, ήταν αυτά που έλεγε πρέγνωση και τα λοιπά, ήταν στην κρεβατοκάμαρα να τα ξεκαθαρίσουμε. Επειδή έκανε καλή δουλειά ο κ. Παπαχαρίτου με τη μία που ήταν σε σχέση με την εξωματική, γιατί είναι βιολόγος αναπαραγωγής, αυτή είναι η δουλειά του, αλλά όλες οι άλλες τα πρέγνωσης του Φώτη ήταν της κρεβατοκάμαρας. Ευτόματη. Έτσι, μην μπερδευτούμε, μην πάρουμε λάθος μηνύματα. Άρα, επειδή μετά τα 40 η γυναίκα πέφτει ραγδαία, μετά τα 38 για την ακρίβεια, πέφτει ραγδαία, δυστυχώς μπορεί εμφανισιακά να μην γερνάει, αλλά γερνάνε οι οθήκες μετά τα 38, πέφτει στο 5% της γονιμότητας της 25χρονης. Γι' αυτό το λόγο δεν χειρουργούμε σε εκείνη την περίπτωση. Στην 25χρονη λοιπόν γυναίκα, okay, που ελεγμένη γυναίκα δεν έχει δικούς της παράγοντες, έτσι, τι άλλη εξέταση θα ζητούσατε από τον άντρα αυτό για να το χειρουργήσετε, αν θα του ζητούσατε? Τίποτα. Τίποτα άλλο. Πολλά καλά σπερμοδιαγράμματα που μας επιβεβαιώνουν το πρόβλημα στο σπέρμα. Μία κλινική κυσοκύλη. Και ορμονικό έλεγχο. Και ορμονικός έλεγχος. Και μία προσπάθεια. Ορμονικός έλεγχος στα πλαίσια της υπογονιμότητας. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Θα ήθελα να το αναπτύξουμε κάποια στιγμή. Πώς προσεγγίζουμε τον υπογόνιμο άνδρα γενικά. Κύριε Σκουρή. Μας φτάνουμε. Χειρουργούμε. Κύριε, δεν άκουσα το εξής. Δεν ξεκαθαρίσατε μάλλον. Όταν έχει πρωτόρθει σε κάποιο βορειοελλαδικό ουρολογικό συνέδριο ο κύριος Σοφικίτης, μας είπε για την κατάργηση της Παλόμου και πάρα πολύ βαθμοφόροι και μη. Τότε, τι είναι αυτά που μας λέει, τώρα μας δίνετε και γραπτός, κατάργηση της Παλόμου και μας μιλάτε για μικροχειρουργική. Πού και αν γίνεται εξάσκηση ουρολόγων στη μικροχειρουργική, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, ναι, όταν μία μέθοδο, όταν υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι, έτσι, οι οποίοι έχουν διάφορα ποσοστά επιπλοκών, μπορεί καταρχήν, όσο πιο χαμηλά κατεβαίνει, τόσο καλύτερα στην κυσοκύλη. Να τα πάρουμε. Και η Παλόμα είναι υψηλότερη, άρα είναι χειρότερη. Έτσι, πάρτε τουλάχιστον η Βανίτσεβ, πάρτε η υποβουβονική, έτσι, πάρτε η υποβουβονική και επίσης, είναι το πιο εύκολο μικροχειρουργικό χειρουργείο, να σας πω γιατί. Λοιπόν, εάν δε μάθετε λίγο την ανατομία, που είναι πολύ εύκολο, είναι θέμα εμπειρίας, να σώζετε δηλαδή και να βγάζετε έξω, εξ αρχής την Παρασκευή τον πόρο, ένα. Δεύτερον, με ένα βαμβακάκι να διώχνετε όλα τα λεφαγγεία, είναι και πίσω και η αρτηρία, μετά από εκεί και πέρα, δηλαδή με μία κίνηση, δεν χρειάζεται να είσαι, δεν είναι μικροχειρουργική υπογονιμότητα που πας να πιάσεις το τέτοιο. Απλώς η μικροχειρουργική είναι περισσότερο εμπορική. Βάλτε τις λούπες σας,
για να έχετε καλύτερη όραση, έτσι, κάντε τα γυαλιά σας, ένα ζευγάρι γυαλιά, έτσι, πρεσβειοποίηση των 5 και τελειώσατε. Γιατί αυτό που θέλετε να δείτε είναι να πιάσετε το πλέγμα το φλεβικό με λίγο βαμβακάκι να τα βγάλετε όλα έξω τα λεφανκέ που σας ενδιαφέρει, γιατί στο στρες επάνω είναι πολύ σημαντικά και θα έχετε ποτέ εκείνο το μηδέν μετά που μας έχει όλους τύχει. Έτσι, έρχεται ο άλλος με ένα σπέρμα 5, 6, 7, 8 εκατομμύρια και μετά μηδέν. Γιατί άρχισε λίγο εκεί πέρα αιμορραγία, λίγο χοντρές κινήσεις, φάγαμε και τα λεφανκεία τα οποία δεν υπάρχει φλεβικό δίκτυο. Προσοχή, το σοκ θα φεύγει μέσα από τα λεφανκεία, θα γίνει η διαποχέτευση. Το να τη χάσει την αποχέτευση είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την υγεία, την επιβίωση του όρη. Άρα με ένα βαμβακάκι κάνεις δύο έτσι, σου μένει το φλεβικό δίκτυο και μετά τα πετάς όλα, περνάς δύο τέτοια και φεύγεις. Δεν είναι μικροχειρουργική έτσι του πόρου τώρα να κάνουμε η επιδιδυμίδας που είναι μαγκιά και θέλεις καλονικό training. Δύο φορές να το δεις μπορείς να το κάνεις. Είναι το πιο απλό πράγμα. Μη σας τρομάζει η έννοια του μικροσκοπίου, αυτό που είπε ο καθηγητής είναι το σημαντικό. Το μικροσκόπιο είναι γυαλιά πρεσβειοποίηση σε αυτή την περίπτωση. Έτσι. Δεν είναι μικροχειρουργική λεπτής κίνησης. Έτσι. Αναγνωρίζουμε απλά το φλεβικό δίκτυο και αποβάλλουμε από το χειρουργικό μας πεδίο σπερματικό πόρο, σπερματική αρτηρία, οι αρτηρίες και τα λεμφαγεία, τα οποία είναι πολύ εύκολα αναγνωρίσιμα με μία ένσταση μόνο την αρτηρία. Αλλά ακόμα και αν την, καταστρέψουμε την αρτηρία, σε ένα μικρότερο ποσοστό θα έχουμε ατροφία στον όρχη. Πάντοτε όμως τη σώζουμε. Μόνο 14% περιγράφεται ατροφία του όρχη με τη σπερματική αρτηρία, διότι ακριβώς υπάρχει και η αρτηρία του η κρεμαστήρια, όπως λέει συνάδελφος, και η αρτηρία του σπερματικού πόρου που δίνει μια μικρή παροχή. Γι' αυτό και δίνουμε ένα εξάμηνο περιθώριο στον όρχη, εάν έχουμε μια εμένουσα κυρσοκύλη, survival που λένε οι Αμερικάνοι, οι Αγγλοσάξονες. Εάν έχουμε, δίνουμε μετά από 6 μήνες ξανά χειρουργούμε για να δώσουμε περιθώριο στο υποσύσταση φλεβικό, στο υποσύσταση αρτηριακό δίκτυο να επανέλθει. Να ρωτήσω κάτι λίγο πάλι για το σπερμοδιάγραμμα, γιατί πιστεύω ενδιαφέρει αρκετούς. Μπορείτε να μας πείτε λίγο αν υπάρχει κάποια συσχέτιση με τις συγκολήσεις, η κυρσοκύλη σχετίζεται με συγκολήσεις. Και αν όχι, γενικά για τις συγκολήσεις μπορούμε να πούμε δύο πράγματα. Τώρα ανοίγεται ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Εγώ θα έλεγα, γιατί βγήκε από τις ανάγκες και ψηλιάζομαι. Λοιπόν, του χρόνου να κάνουμε το εξής. Λοιπόν, θα μαζέψεις μία ολόκληρη γκάμα σπερμοδιαγραμμάτων. Το ένα να έχει συγκολήσεις τέτοια διάφορα κινητικότητα. Θα τα βάζουμε επάνω, το σπερμοδιαγράμματα. Έτσι, και θα μας τα διαβάζετε. Να δούμε πώς μπορούμε να διαβάσουμε και τι σημαίνει το κάθε ένα από αυτό. Και επίσης θα παίρνεις την κάμερά σου, την ερασιτεχνική, και θα πας μια μέρα και θα καθίσεις και θα κάνεις λίγο μια τέτοια. Θα πάρεις σε βιντεάκι τι γίνεται η διαδικασία, πώς από το σπέρμα, από τον αυνανισμό και το τέτοιο, πώς γίνεται, πώς φτάνει. Τον αυνανισμό τον κόψουμε. Θα έλεγα ναι, γιατί εδώ είναι. Ξέρεις, το ξέρουμε καλά. Λοιπόν, οπότε ας τα αφήσουμε, γιατί είναι μεγάλο κεφάλαιο. Αν μπούμε τώρα στις συγκολήσεις, πάμε φλεγμό, νέες ιστορίες. Αφήστε το καλύτερα. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι των ανασολογικών. Ναι. Παρακάτω. Άλλος. Ποιο είναι το ποσοστό επίτευξης σποντάνειας εγκυμοσύνης σε άντρες που έχουν χειρουργηθεί για κυρσοκύλη, που είχαν αζωοσπερμία και χειρουργήθηκαν για κυρσοκύλη? Λοιπόν, το έχω ξανά εδώ πέρα για να δείξω. Έχεις πιο του Goldstein τη μελέτη ή του τέτοιου. Του Lipschitz, του Goldstein. Έχει κάτι 18 εκεί πέρα. Οι βασικές αυτές που έγραψαν την ιστορία, που άρχισε η ιστορία, ήταν του Lipschitz, δεν ήταν η πρώτη με το 18%. Καμιά 20 τέτοια. Α, πού είναι. Για να σε μιλήσω. Να σας δείξω πάνω στον πίνακα. Ο Μάθιος είναι ο πρώτος που την έκανε. Μάθιος. Και μετά ακολουθήσανε πολλοί. Λοιπόν, σε αυτήν εδώ πέρα τη μελέτη, τη μεταανάλυση, της μεταανάλυσης, με πρώτον εδώ πέρα το Μάθιος, χειρουργώντας non-obstructive azoospermic men, με sub-inguinal,
ήταν ο πρώτος που ανέφερε εγκυμοσύνες με οποιαδήποτε μέθοδο, αλλά και αυτόματες εγκυμοσύνες. Εγώ μένω πάντοτε εδώ πέρα, γι' αυτό και αργότερα, το μετράω μόνο αυτές τις μελέτες με MOV και όχι αυτήν εδώ πέρα, γιατί οι spontaneous pregnancies ήταν σε κάποιο, είχαν σε κάποιο ποσοστό, βλέπετε εδώ πέρα στον έναν, από τους 9, 4, από τους 2, 2, 1, 1, 3, 3, δηλαδή αρκετά ποσοστά εγκυμοσύνης, σαν αντίλογο της επίσης μεγάλης σχολής που λέει ότι κάτω από 1 εκατομμύριο μη χειρουργείτε, μην μπαίνετε στον κόπο να χειρουργήσετε, πάτε απευθείας σε εγκυμοσύνη. Για διδακτικούς και μόνο λόγους, εγώ το αναφέρω. Εγώ προσωπικά αποφεύγω να τους χειρουργήσω τους ασθενείς. Αυτό δεν έχω χειρουργούμε ή δεν χειρουργούμε τελικά. Δεν έχω καλό αποτέλεσμα. Και... Ποιο είναι το αριθμό των ασθενών που τον έχει? Εδώ. 20, 40, 50, 74, 84, 87, 88, 118. 148, 150, 170, 190, γύρω στα 200 περιστατικά. Και από εδώ έχουμε 2, 3, 4, 5, 6, 7... 13. 13. Μάλιστα. 13. Άρα μικρό. Έχετε ένα 5, 6, 7% έτσι. Ναι. Δεν είναι μικρό το ποσοστό. Χοντροειδώς αυτό που λέω, δεν είναι έτσι, γιατί είστε, αλλά κάπου εκεί. Είναι πολύ μικρό έτσι. Αλλά και αν προσθέσουμε, αν σε αυτά προσθέσουμε και τις ίξι, η σπερματέγχυση, οτιδήποτε, τότε αυξάνει περισσότερο. Έχουμε άλλες 7, 8, 18, περίπου 25 μέλη, 25. Εδώ τώρα όμως... Η δική μου στρατηγική θα άλλαζε. Δηλαδή, θα έκανα, γιατί είναι ενώνω ψάκτη, θα έδινα τα κομματάκια μου, ναι, για να γίνει η μέθοδος και μια που ήμουν εκεί πέρα θα του έκανα και την κρυσοκύλη. Ακριβώς. Πας και έχει κανένα όφελος, αφού θα τους είχα στο χέρι τους όρχες. Ακριβώς. Έτσι. Το κόστος αλλάζει μόνο. Αλλά, δηλαδή... Έκανε καμία καλύτερη τιμή δύο σε ένα γιατρέ μου. Έτσι. Έλα, ζόρια, έχει η Πατρίς. Ούτως ή άλλως την τελευταία φορά του ζήτησα ένα ποσό α και τα μέτρησε δύο φορές μπροστά μου και όταν τα βάλα στην τσέπη λείπαν 150 ευρώ. Πώς το έκανε αυτό μαγικό, ότι Ναπολετάνος να ήταν. Και κάτι δεύτερο, αν έχουμε χρόνο. Ασθενείς με 7 εκατομμύρια σπερμοδιαγράμματα. Ολιγοσπερμικός, θα τον χειρουργήσουμε, είναι νέος ακόμα, έχει μέλλον μπροστά, νέα γυναίκα. Θα δώσουμε, θα καταψύξουμε σπέρμα με τη φόβο να κρασάρει ή θα... Κύριε Παπαχαρίτη, το κάνουμε αυτό? Είναι θέμα των προλόγων. Εγώ θα το έκανα. Γιατί δεν ξέρει τι είναι, ούτε το αποτέλεσμα και ούτε στην πορεία. Σε οποιονδήποτε έχει προβληματικό σπέρμα, και είναι πολλοί αυτοί, οι οποίοι δεν θέλουν τώρα την εγκυμοσύνη. Έτσι. Για πολλούς λόγους. Δηλαδή μπορεί να είναι και παντρεμένοι. Αν προθέσει για ένα ζευγάρι, λέει, 3 χρόνια λέει αποκλείεται τα επόμενα, ούτε θα το συζητάει. Γιατί τους λέω τώρα. Αποκλείεται, λέει, με τα δάνεια που έχουμε και τα λοιπά, είμαι στον αέρα. Μπορεί να την αχθούμε. Αποκλείεται, ούτε να το συζητάς, γιατρέ. Ναι, είναι πολύ, λέει, όχι. Μην νομίζετε. Επομένως, αν χειρουργήσετε εδώ πέρα, θα τους πείτε ότι έχουμε πολύ μικρό περιθώριο επιτυχίας. Να τους το τονίσετε αυτό. Κάτω από τα 5 εκατομμύρια και ιδίως κάτω από το 1 εκατομμύριο. Οπότε κάτω από 10 εκατομμύρια λέμε ότι καταψύχουμε. Καλό είναι να καταψύξουμε. Έτσι. Ίσως να το αναφέρατε, με συγχωρείτε, αλλά μέσα στον οριμαγδό των πληροφοριών να μου διέφυγε. Ένα πρόβλημα που έχουμε είναι ότι, φαντάζομαι Δημήτρη και εσείς το αντιμετωπίζετε, πολλοί φοιτητές μας, οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι λόγω των τόσων που ακούνε, ηλικία τετραρτοετής 20 με 22 χρονών, εμφανίζονται ξαφνικά με ένα προβληματικό σπέρμα, ελαφρώς επηρεασμένο σπέρμα, και με ένα τρίπλεξ που λέει κρυσοκύλη. Και λέει, τι θα κάνω, να τη χειρουργήσω? Λέω, ξέρω εγώ, πλάνο και τα λοιπά, απροσδιόριστο. Μετά 15 χρόνια θέλω να κάνω παιδί. Αν με χειρουργήσει σήμερα, μπορείς να μου εγγυηθείς ότι το καλό αποτέλεσμα θα ισχύει μετά 15 χρόνια? Και αν το αφήσω, θα επηρεαστεί πιο πολύ το σπέρμα μου μετά από 15 χρόνια? Ωραία, τι απαντάμε λοιπόν, σε αυτό? Η θέση είναι απλή. Θα χειρουργηθείς ή όχι. Εσύ λες τι θα γίνει. Υπάρχει μια παθολογία στην οποία μπορεί να οφείλεται στο σπέρμα, η οποία μπορεί να οφείλεται και στην κρυσοκύλη. Έτσι. Λοιπόν, προσέχω πολύ τις λέξεις που σου πει. Έτσι, κρυσοκύλη. Άμα θέλεις, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε τώρα, ούτως ώστε να έχει τελειώσει το θέμα. Υπάρχουν πιθανότητες υποτροπής ανάλογα με τη μέθοδο 1, 2, 3, 4 μέχρι 7%. Έτσι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, άμα δεν θέλεις, μπορείς να κάνεις ένα σπερμοδιάγραμμα σε 6 μήνες και σε ένα χρόνο, και άμα παίρνει την κατηγούσα, το κάνουμε τότε, άμα δεν θέλεις τώρα.
Λοιπόν, και είναι δικαίωμά σου και δεν μπορεί κανένα να σου εγγενθεί τίποτα, διότι είναι λειτουργικές. Οι επεμβάσεις αυτές δεν είναι να σου βγάλω την πέτρα, οπότε μετά πάρε την πέτρα. Είναι όπως ο προστάτης, όλη η λειτουργική ουρολογία είναι πώς θα κατουρίσεις, δεν ξέρεις μετά από μία προστατευτομή. Είναι άλλη ιστορία αν έβγαλες τον προστάτη και άλλη ιστορία θα κατουρίσεις καλά. Το ίδιο είναι άλλη ιστορία. Κάνεις μία ανατομική διαδικασία, απολύνωση, για να έχει ένα λειτουργικό αποτέλεσμα, δηλαδή για την επίπτωση στον όρχη. Αυτή είναι η απάντηση. Χειρουργό, πολύ σημαντικό. Το εξηγούμε και θέλουμε να το κάνουμε και να μην έχω πρόβλημα. Και ιδιαίτερα σε ανθρώπους που έχουν πολύ κακό σπέρμα, δηλαδή τώρα άμα έχει ένας 7-8 εκατομμύρια, εγώ δεν θα ήθελα να τον αφήσω πραγματικά. Και όταν λέει ναι, αλλά η γνώμη σου τελικά γιατρέ, λέω να χειρουργηθείς. Γιατί εσύ θέλεις 10-15 χρόνια για να κάνεις παιδί, ας πούμε, γιατί τώρα είσαι στα γούστα. Λοιπόν, και τουλάχιστον να ξέρεις ότι δεν θα συνεχίσει να σου κάνει ζημιά. Απόλυτα, ναι. Έτσι είναι. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Τελειώσαμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Δύο λόγια.